Κοιτάξτε παιδιά, η μέρα ξεκίνησε τόσο ήρεμα, αλλά τώρα άρχισε να βρέχει. Ακούτε τις σταγόνες που χτυπούν στο παράθυρο. Κοιτάξτε έξω παιδιά, η βροχή γίνεται πιο δυνατή. Μαζεύεται παντού νερό, στους δρόμους, στις αυλές. Πόσο γρήγορα γεμίζει με νερό το τοπίο. Πού να πηγαίνει άραγε όλο αυτό το νερό? Παιδιά, από πού έρχεται όλο αυτό το νερό όταν βρέχει? Και πού πηγαίνει όταν σταματάει η βροχή? Είναι τόσες πολλές οι σταγόνες, πού εξαφανίζονται όλες αυτές μετά? Και το νερό, που πέφτει από τον ουρανό, πώς φτάνει εκεί ψηλά? Νομίζω πως πρέπει να μάθω περισσότερα. Μήπως πρέπει να ρωτήσω έναν επιστήμονα? Ναι, ο κύριος Δημήτρης που είναι μετεωρολόγος σίγουρα ξέρει πολλά για τη βροχή και το νερό. Πάμε να τον επισκεφτούμε για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει όταν βρέχει. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Είδα σήμερα πολύ βροχή και έχω πολλές απορίες. Από πού έρχεται όλο αυτό το νερό και πού πηγαίνει όταν σταματά να βρέχει? Γεια σου Εγκ, πολύ καλές ερωτήσεις. Όλο αυτό το νερό κάνει ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο δεν σταματά ποτέ. Αυτό το ταξίδι λέγεται κύκλος του νερού και συμβαίνει παντού στον κόσμο. Σήμερα θα σου εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει. Το πρώτο στάδιο του κύκλου του νερού είναι η εξάτμιση. Αυτό συμβαίνει όταν ο ήλιος ζεσταίνει το νερό που βρίσκεται στις θάλασσες, στα ποτάμια, στις λίμνες ή ακόμα και στις πισίνες. Το νερό ζεσταίνεται τόσο πολύ που αρχίζει να μετατρέπεται σε ατμό. Αυτή η διαδικασία είναι αόρατη, γιατί ο ατμός ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. Δηλαδή, το νερό φεύγει από τη γη και ανεβαίνει στον αέρα σαν ατμός. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει συνέχεια. Ακριβώς, Εκ. Ο ατμός ανεβαίνει ψηλά και παρόλο που δεν το βλέπουμε, είναι εκεί και ταξιδεύει προς τον ουρανό. Όσο πιο ζεστός είναι ο καιρός, τόσο περισσότερη εξάτμιση συμβαίνει. Γι' αυτό το καλοκαίρι έχει πολύ λιγότερα νερά στους ποτάμους και τις λίμνες. Μόλις ο ατμός ανέβει ψηλά στον ουρανό, φτάνει σε περιοχές που κάνει κρύο. Τότε ο ατμός γίνεται ξανά σταγόνες νερού, αλλά τώρα είναι πολύ μικρές και μαζεύονται μαζί για να φτιάξουν τα σύννεφα. Αυτή η διαδικασία λέγεται συμπύκνωση. Οπότε, όταν βλέπουμε σύννεφα, στην πραγματικότητα βλέπουμε μικρές σταγόνες νερού. Ακριβώς! Τα σύννεφα είναι γεμάτα με χιλιάδες μικροσκοπικές σταγόνες νερού που ενώνονται μεταξύ τους. Όταν μαζευτούν αρκετές σταγόνες, τότε τα σύννεφα γίνονται πιο πυκνά και προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο του ταξιδιού του νερού. Όταν τα σύννεφα γεμίσουν με πάρα πολλές σταγόνες νερού, αρχίζουν να αδειάζουν και το νερό πέφτει στη γη ως βροχή. Αυτό το στάδιο λέγεται κατακρύμνηση. Αν κάνει πολύ κρύο, τότε το νερό μπορεί να πέσει σαν χιόνι ή χαλάζεται για βροχή. Πω πω, πόσο ενδιαφέρον! Δηλαδή το νερό που πέφτει όταν βρέχει είναι οι ίδιες σταγόνες που ανέβηκαν στον ουρανό νωρίτερα. Ναι, ακριβώς! Το νερό που πέφτει στη γη μπορεί να είναι από θάλασσες, λίμνες ή ακόμα και από τον ατμό που υπάρχει στον αέρα. Όταν βλέπεις τα σύννεφα να βρέχουν, ξέρεις ότι το νερό ολοκληρώνει το ταξίδι του. Όταν η βροχή πέφτει στη γη, γεμίζει τις λίμνες, τα ποτάμια, τα φυτά και τα δέντρα. Το νερό που πέφτει κυλάει πίσω στη θάλασσα, στα ποτάμια ή απορροφάται από τη γη για να θρέψει τα φυτά. Έτσι στο νερό επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε και ο κύκλος ξεκινάει ξανά από την αρχή. Τι φανταστικό ταξίδι! Το νερό δεν σταματά ποτέ να ταξιδεύει και να βοηθά τη φύση. Τώρα καταλαβαίνω γιατί η βροχή είναι τόσο σημαντική. Ακριβώς, Εγκ. Ο κύκλος του νερού είναι αυτό που κρατά τη γη ζωντανή και μας προσφέρει το νερό που χρειαζόμαστε. Ο κύκλος του νερού δεν είναι απλά μια διαδικασία που συμβαίνει στον ουρανό και στη γη. Είναι απαραίτητος για τη ζωή στη γη. Το νερό που εξατμίζεται
ταξιδεύει και επιστρέφει ως βροχή. Είναι αυτό που ποτίζει τα φυτά και γεμίζει τα ποτάμια και τις λίμνες. Χωρίς αυτόν τον κύκλο, τα φυτά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν και χωρίς τα φυτά δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς να ζήσουμε. Οπότε, κάθε φορά που βρέχει, η γη πίνει νερό. Τα φυτά και τα δέντρα το χρειάζονται πραγματικά για να μεγαλώσουν. Αλλά ο καιρός του νερού δεν επηρεάζει μόνο τα φυτά και τα ζώα, επηρεάζει και το καιρό που βιώνουμε κάθε μέρα. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, περισσότερη εξάτμιση συμβαίνει και έτσι έχουμε περισσότερη υγρασία στον αέρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταιγίδες ή ακόμα και σε τυφώνες, σε περιοχές που έχουν πολύ υγρασία και ζέστη. Το νερό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις καιρικές συνθήκες που βλέπουμε κάθε μέρα. Α, έτσι εξηγείται γιατί έχουμε βροχές και καταιγίδες το καλοκαίρι. Η ζέστη κάνει το νερό να ανεβαίνει και να γεμίζει τον ουρανό με σύννεφα. Υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για τον κύκλο του νερού. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να τον επηρεάσει πολύ. Όταν η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει, οι αλλαγές στον κύκλο του νερού μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ξηρασίες σε κάποιες περιοχές ή πλημμύρες σε άλλες. Για παράδειγμα, οι πάγοι στις πόλεις της γης λιώνουν γρηγορότερα, προσθέτοντας περισσότερο νερό στις θάλασσες. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αλλάξουν το κλίμα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Wow, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αλλάξει όλο τον κύκλο του νερού και να επηρεάσει τον καιρό μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τον πλανήτη μας. Ας μην ξεχνάμε ότι μέρος της βροχής που πέφτει στη γη δεν μένει πάντα στην επιφάνεια. Ένα μεγάλο ποσοστό της βροχής απορροφάται από το έδαφος και γίνεται υπόγειο νερό. Το νερό αυτό βρίσκεται κάτω από το έδαφος και γεμίζει τα υπόγεια ποτάμια και τις λίμνες. Αυτό το νερό είναι πολύ σημαντικό γιατί το χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε τις καλλιέργειές μας και για να έχουμε πόσιμο νερό. Άρα το νερό δεν πάει μόνο στα ποτάμια και τις λίμνες που βλέπουμε, αλλά μπαίνει και στο έδαφος και δημιουργεί υπόγειες λίμνες. Τι μαγικό που είναι το ταξίδι του νερού. Και το πιο καταπληκτικό από όλα, Egg, είναι ότι το νερό που πίνουμε σήμερα μπορεί να είναι το ίδιο νερό που υπήρχε στη γη πριν εκατομμύρια χρόνια. Ο κύκλος του νερού είναι μια συνεχής διαδικασία και το νερό ανακυκλώνεται ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει καινούριο νερό. Κάθε σταγόνα νερού που πίνουμε έχει περάσει από αυτό το κύκλο πολλές φορές στο παρελθόν. Απίστευτο! Το ίδιο νερό που υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια συνεχίζει να ταξιδεύει και να ανακυκλώνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, για όλες αυτές τις καταπληκτικές πληροφορίες. Γεια σου, φίλε μου, Egg! Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε και εσάς αυτό το ταξίδι. Να θυμάστε ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρέπει να το προσέχουμε. Μέχρι την επόμενη περιπέτεια, να είστε πάντα περίεργοι και έτοιμοι να μάθετε νέα πράγματα. Γεια σας! Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpaidevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!